Στους δρόμους για ακόμη μια χρονιά θα βγουν χιλιάδες πολίτες για να γιορτάσουν την εργατική πρωτομαγιά στην Πάτρα. Οι εργαζόμενοι θα δώσουν ραντεβού αύριο το πρωί σε τρεις πλατείες της πόλης. Πλατεία Όλγας, Τριών Συμμάχων και Πλατεία Γεωργίου. Η 1η Μάη είναι η μέρα της Παγκόσμιας Εργατικής Τάξης. Πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για την οργάνωση της πάλης ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, για την οργάνωση των εργαζόμενων στο ΠΑΜΕ και στα ταξικά σωματεία. Εμείς θεωρούμε πως δεν υπάρχει κανένας χρόνος για χάσιμο. Σήμερα παίρνουμε όλα τα μέτρα για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέλη του ΠΑΜΕ έχουν ορίσει ως σημείο αναφοράς για τη διαδήλωσή τους στην πλατεία Γεωργίου, όπου θα συγκεντρωθούν στις 10 το πρωί. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σε αυτή τη συγκέντρωση θα συμμετέχουν και οι αγρότες με τα τρακτέρ τους. Καλούμε το σύνολο της εργατικής τάξης, όλων όσων πλήττονται από την πολιτική της κυβέρνησης και των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου. Μιλάμε για αυτοαπασχολούμενους ΕΒΕ που ξεκληρίζονται σήμερα, μιλάμε για αγρότες, μιλάμε για νεολαία που δουλεύει με τις νέες εργασιακές σχέσεις, μιλάμε για απολυμμένους και απλήρωτους σε όλους τους χώρους δουλειάς. Όλοι αυτοί μπορούν να είναι στη συγκέντρωση του Πανεργατικού Μετόπου στις 10 η ώρα στην πλατεία Γεωργίου. Δεν τελειώνουμε με αυτό, συνεχίζουμε με την απεργία της 11 του Μάη. Μία τρίτη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στην πλατεία Τριών Συμμάχων, την οποία διοργανώνει η Πρωτοβουλία Συνδικαλιστών Εργαζομένων Ανέργων του Νέου Αριστερού Ρεύματος. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας κάλεσε όλους τους εργαζόμενους συγκέντρωση στην πλατεία Όλγας στις 10.30 το πρωί. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Γιάννης Σουβαλιώτης και ο πρόεδρος ΑΔΕΔΗ Κώστας Πετρόπουλος αναφέρθηκαν στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον εργασιακό χώρο με την εφαρμογή του μνημονίου και τόνισαν πως πρέπει την ιστορική αυτή ημέρα οι εργαζόμενοι να ενώσουν τη φωνή τους και να στείλουν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση.